Μέχρι και απειλές υποστηρίζουν ότι δέχονται οι δάσκαλοι για την χρήση μάσκα στα σχολεία, τονίζει ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ο κύριος Κικίνης υποστηρίζει ότι πρόκειται για άτομα που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της Κυριακής ενάντια στη χρήση μάσκας. Μα φάνηκε αυτό και προχθές που είχαμε τις αντιδράσεις με τη μάσκα. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Πρέπει να θωρακιστούν, όπως είπε και ο πρόεδρος πολύ σωστά χθες, πρέπει να θωρακιστούν οι εκπαιδευτικοί και με νομικό πλαίσιο και με αποφάσεις υποκειγές ότι πρέπει για την υποχρεωτικότητα της μάσκας και τι θα γίνει αν τα παιδιά δεν αρνούνται οι γονείς για να φορέσουν μάσκα τα παιδιά τους ή και τα ίδια τα παιδιά. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία θα είναι λίγο χειρότερη από την προηγούμενη φορά από τον Ιούνιο, το καταλαβαίνω, και σε επίπεδο μάσκας. Σύμφωνα με τον κύριο Στεφάνου, δυστυχώς υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αφήνει ακάλυπτους τους εκπαιδευτικούς. Γενικά, πάντως, το νομοθετικό πλαίσιο, όχι δεν είναι μόνο τώρα θέμα της μάσκας, είναι γενικά το νομοθετικό το πλαίσιο δυστυχώς δεν καλύπτει 100% τους εκπαιδευτικούς. Και αυτό το ζητάμε χρόνια αυτό. Τώρα για το θέμα της μάσκας, το οποίο είναι στην επικαιρότητα, πρέπει, είπαμε, όπως και είπε και ο πρόεδρος πολύ σωστά, και πιστεύω και η Διδασκαλική Ομοσπονδία σε συνεννόηση τώρα με το Υπουργείο Παιδείας και με τις αντιδράσεις που φάνηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Εντάξει, πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία, τώρα για να μην αδικούμαστε, θα τηρήσει τα μέτρα. Αλλά υπάρχει μια μικρή πλειοψηφία, η οποία όμως αυτή θα κάνει αυτή η πλειοψηφία πρέπει εκπαιδευτική να είναι καλυμμένη 100% και σε αυτούς. Ο ίδιος έστειλε και ένα μήνυμα προς όλους τους γονείς. Πόσους γονείς θα πω ότι να έχουν εμπιστοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία, να έχουν εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και ότι τα μέτρα, τουλάχιστον ό,τι μπορούν να κάνουν, να θα τηρηθούν. Φυσικά τίποτα, εγώ τώρα να μιλήσουμε και δεν μπορούν να τηρηθούν 100% τα μέτρα αυτά, αλλά πιστεύω ότι ακούμε τις οδηγίες των ειδικών, θα δούμε στην εφαρμογή, γιατί κοιτάξτε στην εφαρμογή θα έρθουν κάποια προβλήματα, τα οποία πιστεύουμε αυτά τα προβλήματα θα τα διατυπώσουμε και κάτω στην πολιτική ηγεσία, ώστε να διορθωθούν. Τέλος, αναφέρθηκε και στο θέμα των πολυπληθών τμήματων. Όπως είπε και ο πρόεδρος, οπωσδήποτε έπρεπε τα πολυπληθή τμήματα να χωριστούν, να βρεθεί εκεί που υπάρχουν αίθουσες να χωριστούν. Εμείς κάναμε ένα κάλεσμα στους διευθυντές την προηγούμενη εβδομάδα να μας πούνε που υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό και όσον είπε και η Υπουργός, δήλωσε ότι θα υπάρχουν και διαθέσιμες πιστώσεις, κονδύλια για να παίρνουν και προσωπικό από 3 μήνες και πάνω αναπληρωτές. Θα το θέσουμε αυτό ώστε εκεί που υπάρχουν τουλάχιστον αίθουσες και νέες και πολυθήτηματα να χωριστούν.